Πού έχω μείνει, στο ζυγό. Λοιπόν, η ζυγή τώρα. Κοίτα, η έκλειψη δεν είναι κάτι που να τους επηρεάζει ιδιαιτέρως. Σε θέματα θα είναι λίγο πιο προσεκτική, γεννημένη πρώτο δεκαήμερο. Υγεία λίγο, κανένα κρυολόγημα, κανένα τέτοιο. Και σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα δουλειάς, εκεί πέρα μπορεί να έχετε μια μεγαλύτερη πίεση αυτές τις μέρες. Πέρα από αυτό τώρα, για τους ζυγούς ο Μάρτιος τι φέρνει. Φέρνει το κομμάτι των σχέσεων πιο πολύ στο προσκήνιο, γιατί η Αφροδίτη είναι δικός κυβερνήτης. Ανάβρωμη Αφροδίτη, που σημαίνει πολλά τα σενάρια, αγαπητοί ζυγοί. Και να οι επιστροφές από το παρελθόν για κάποιους που οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει ίσως σχέσεις. Μερικές φορές δεν χρειάζεται καν να κάνετε κάτι. Εσείς τους φέρνει το σύμπαν μπροστά σας. Δηλαδή εκεί πέρα περπατάς, ξαφνικά πέφτεις πάνω στον άλλον που ήσουν μαζί πριν από κάποια χρόνια και μπορεί να θες να το ξαναδείς. Να το ζεστάνεις ξανά το φαγητό και μπορεί να είναι και ωραίο. Μερικά φαγητά μπορεί να τρώγονται καλύτερα την άλλη μέρα. Αλήθεια. Ποιο ζώδιο το αντέχει αυτό? Νόμιζα πιο φαγητά. Εμένα μου έχει τύχει πάντως και ήταν πολύ ωραία. Έλα ρε εσύ. Ελένη, ήταν πολύ ωραία και το πώς έγινε το πέφτω πάνω ένα στον άλλον. Μιλάμε τώρα 2 χρόνια, δεν έχουμε νέο ένας από τον άλλον. Γι' αυτό λέω. Εμένα μου συμβαίνει κάτι και είμαι στην Ακαδημία και πρέπει να μπω εγώ δεν έχω καμία σχέση με το κέντρο. Πρέπει επιγόντως να μπω σε τράπεζα και την ώρα που μπαίνω στην τράπεζα βγαίνει από την τράπεζα. Μιλάμε κινηματογραφικό. Ναι, ναι, αλλά δεν είχε τελειώσει πριν. Ήταν ερωτάρα τώρα αυτό. Ερωτάρα, αλλά δεν είχε τελειώσει. Ναι, ναι. Τέλειωσε ή τέλειωσε με πάθος και με κακό τέλος. Καθόλου κακό τέλος. Τέλειωσε με κακό τέλος. Δεν κολλάει με το πάθος, συγγνώμη. Έπρεπε να φύγει στο εξωτερικό, άνθρωπο. Α, εντάξει, έτσι ναι. Να ουρανό σου βρείτε. Τα ξαναβρήκαμε, ξαναχωρίσαμε, αλλά τώρα, 20 τόσα χρόνια μετά, είμαστε. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, είναι ένας από τους ανθρώπους μου. Και είμαι ένας από τους ανθρώπους. Δεν είναι. Τρομερό. Συμβαίνουν και αυτά. Είναι αυτό που σου είπα ότι εγώ το έχω πάθει αυτό στη ζωή μου μόνο μια φορά. Mm. Αυτός είναι. Α. Μη μου τα ρίχνεις τώρα τα υπόλοιπα, γιατί και τα άλλα καλά ήταν. Σταμάτα. Και αυτό ένιωσες... ήταν το απόλυτο. Εντάξει, το απόλυτο. Λοιπόν, αυτή, αλλά το έχουμε αποδεχτεί, είπαμε. Όχι, δηλαδή, το έχουμε αποδεχτεί και ουρανό σύνοδο. Λοιπόν, πέρα από το κομμάτι αυτό επιστροφές που λέγαμε, ναι, όσοι έχετε σχέσεις αυτή τη στιγμή, παντρεμένοι κτλ, είναι ένας μήνας που πρέπει να προσέξετε λίγο περισσότερο. Μπορεί να νιώθει, δηλαδή αυτό που νιώθεις μερικές φορές με την Αφροδίτη στο ανάβρωμη, τι είναι, ότι δεν με αγαπάνε οι άλλοι, δεν μου δείχνουν το συναίσθημά τους. Μπορεί να έχετε ένα τέτοιο ανικανοποίητο μέσα σε αυτό το μήνα. Προσέξτε, γιατί μερικές φορές το μεγεθύνουμε στο μυαλό μας και παίρνει διαστάσεις που δεν θέλουμε. Πέρα από αυτό, έχει μία ένταση σε συνεργασίες σχέσεις σε όλη τη διάρκεια του Μαρτίου. Από τις 10 του μήνα όμως και μετά θεωρώ ότι είναι λίγο πιο cool. Δεν έχει αυτό το πολύ έντονο που έχει το πρώτο δεκαήμερο. Πάμε τώρα στους Σκορπιούς. Για σας τους Σκορπιούς, η ανάβρωμη Αφροδίτη είναι καταρχήν μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την καθημερινότητά σας. Δηλαδή, την καθημερινότητα της δουλειάς, την καθημερινότητα που αφορά τις συνήθειές σας. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με ερωτικές σχέσεις, εκτός αν παίζει κάτι στα επαγγελματικά και ερωτικό. Οπότε εκεί πέρα προσέξτε λίγο περισσότερο. Ενώ μπλεχτείτε πολύ άσχημα και τα χάσετε και τα δύο. Όχι τίποτα άλλο. Πέρα από αυτό, θα προσέξετε σχέση με συναδέλφους, συνεργάτες ή τους ανθρώπους που δουλεύουν για εσάς. Τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται σπίτι μου και μου καθαρίζει. Τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει μάθημα στο παιδί μου. Άνθρωποι λοιπόν δεν είναι μόνο η δική μας δουλειά, είναι και αυτοί που προσφέρουν δουλειά σε εμάς. Εκεί λοιπόν θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή για τους Σκορπιούς με την Αφροδίτη στον Κριό. Και αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, με πελάτες, μπορεί να μην είναι πολύ ικανοποιημένοι ή μπορεί να νιώσετε οι Σκορπιοί ότι μπορεί να σας κάνουν μια άδικη κριτική για τη δουλειά σας μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Προσοχή, μην το μεγενθύνετε, μην το παίρνετε πολύ, πολύ προσωπικά. Είναι μια περίοδος γενικά που έχει δυσκολία σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις, έτσι, ανάδρομη Αφροδίτη. Που σημαίνει αυτό τι? Ότι δεν πρέπει παρορμητικά την ώρα που μου λέει π.χ. ο προϊσταμενός μου δεν το έκανες καλά αυτό εκείνη την ώρα να του σπάσω τα μούτρα. Τα αφήνουμε. Περνάει χρόνος και βλέπουμε αν πρέπει να τους πάσουμε τα μούτρα λίγο αργότερα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Εσείς προσέξτε, γιατί είναι στον τομέα των ερωτικών, άρα το ερωτικό παρελθόν με το παρόν μπορεί να μπερδεύονται γλυκά. Και σε αυτά τα μπερδέματα, τέλος πάντων, γενικά, αν είστε δεσμευμένοι ήδη, θέλει λίγο προσοχή για να μην πάρει προεκτάσεις που δεν θέλετε το θέμα. Από εκεί και έπειτα μπορεί να έχετε μια αίσθηση ανικανοποίητου, είτε στον ερωτικό τομέα, ή μπορεί, αν έχετε ένα δημιουργικό σχέδιο, ένα επιχειρηματικό σχέδιο,
όλο κάτι να γίνεται και να καθυστερεί. Να μην μπορείτε δηλαδή να το βάλετε μπροστά όπως θα θέλατε. Προς το τέλος του μήνα λίγο ανοίγει το τοπίο. Δηλαδή εκεί πέρα έχει μια νέα σελήνη τέλος Μαρτίου, μπορεί να είναι πιο βοηθητική. Από εκεί και έπειτα, οι τοξότες μετά τις 10 Μαρτίου έχετε μια μεγαλύτερη δραστηριοποίηση σε θέματα επαγγελματικά και πρέπει να προσέξετε και θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Πάμε να δούμε τους εγώκερους. Η ανάβρωμη Αφροδίτη έχει να κάνει πιο πολύ σε εσάς με θέματα οικογένειας. Δηλαδή, θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι μια βοηθητική Αφροδίτη αν έχετε μαλώσει με κάποιον από το οικογενειακό περιβάλλον και θέλετε να τα ξαναβρείτε. Μπορεί να φέρει όμως εντάσεις ή παρεξηγήσεις, ή μπορεί αυτές οι εντάσεις και παρεξηγήσεις να αφορούν οικονομικά ή και ένα ακίνητο, με το σπίτι δηλαδή. Ακόμη μπορεί να μπείτε στη διαδικασία να θέλετε το σπίτι που έχετε, ας πούμε, να μην σας ικανοποιεί, να θέλετε να κάνετε μια μετακόμιση, μια αλλαγή, να θέλετε να αλλάξετε κάτι από τη διακόσμηση, δεν ξέρω κι εγώ μέχρι τι άλλο. Κρατήστε την όρεξή σας καλύτερα όμως για τον επόμενο μήνα. Μην μπαίνετε στη διαδικασία τέτοιου είδους διαδικασίες. Αν έχετε ξεκινήσει, π.χ. μια ανακαίνιση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην μπείτε στη διαδικασία να το ξεκινήσετε μετά τις 3 του μηνός. Μετά τις 10 Μαρτίου θα είστε καλύτερα οι εγώκεροι και σε επίπεδο ερωτικό κάτι μπορεί τέλος πάντων να προκύψει. Μολονότι είπαμε, σε αυτές τις περιόδους ανάβρος Αφροδίτης δεν μπαίνουμε, δεν πέφτουμε με τα μούτρα. Okay. Αλλά ασχοληθείτε. Αν είστε και δέσμευτοι, το παιχνίδι μια χαρά είναι. Πάμε να δούμε τους υδροχόους, που μέχρι τις 10 του μήνα είναι λίγο πιο ήπιος ο Μάρτιος. Μετά τις 10, για κάποιο λόγο, φαίνεται ότι θα πρέπει να ασχοληθείτε περισσότερο ή με τα θέματα ενός ακινήτου, ενός σπιτιού. Μπορεί κάποιοι να σκέφτεστε, ας πούμε, μία αγοραπολισία. Μπορεί να σκέφτεστε μία αλλαγή στο σπίτι, αυτό που έλεγα πριν και για τους εγώκερους, που είναι αρκετά πιεστική. Αν θέλετε να πουλήσετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στην αγορά. Στην αγορά, ας προσέχει ο άλλος που πάει να αγοράσει μέσα στην ανάβρωμη Αφροδίτη. Αν θέλετε όμως εσείς να πουλήσετε, μπορείτε μέσα στο πλαίσιο 10 Μαρτίου με τέλος Απριλίου να επιτύχετε μια τέτοια κατάσταση. Γενικώς, η ανάβρωμη Αφροδίτη έχει να κάνει με οτιδήποτε αφορά την επικοινωνία για σας, άρα θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί στον τρόπο που επικοινωνείτε και τις ιδέες σας και αυτά που θέλετε να πείτε, να τα πείτε με ένα λίγο πιο κομψό τρόπο. Σκεφτείτε το, μην το πετάτε δηλαδή ότι σας έρχεται στο μυαλό στον άλλον, για να μην υπάρχουν θέματα. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς, που είναι ο μήνας των γενεθλίων τους, που δίνει έμφαση πιο πολύ στο κομμάτι των οικονομικών. Αν υπάρχει κάτι θετικό γι' αυτό, είναι το να επαναπραγματευτείτε θέματα οικονομικά, να δείτε τι μπορείτε να κλείσετε σε εκκρεμότητες με οικονομικά από τα προηγούμενα χρόνια, που μπορεί να έχετε ανοιχτά θέματα με τράπεζες, με φορείες, δεν ξέρω και εγώ με τι άλλο, ασφάλειες, διατροφές. Όλα αυτά μπορείτε να τα ξαναβείτε και να βρείτε ένα συμφέροντα τρόπο να κλείσετε κάποια. Μπορεί όμως και να πάρετε και χρήματα που σας όφυλαν πίσω. Νιώθω ότι μετά τις 10 Μαρτίου κι εσείς λίγο θα είστε πιο ήρεμοι. Ο Άρης τον Ταύρο σας πάει περισσότερο. Αυτά τα ωραία.